παράληψη, σας παρακαλώ πολύ, ακούστε. Στην απαλλαγή του αστυνομικού, του κυρίου Δημητρίου Ανδρεάκου, δεν ήταν μόνος ο κύριος ζωγράφος, ήταν μαζί και νομικός η κυρία Χριστιανά Τσαμπάζη που είναι μαζί μας σήμερα εδώ. Την ευχαριστούμε και πάντα άξια να είναι στον αγώνα της. Επίσης, στο Αίγυρο, 11 Ιουνίου το απόγευμα, 6 ώρα, στο λιμάνι, στο πολύκεντρο όπως λέγεται εκεί, κλειστός όρος είναι, θα γίνει μια μεγάλη διαδικασία πάλι γύρω από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την κάρτα του πολίτη και όλα τα συναφή ηλεκτρονικά συστήματα εγκλωβισμού των συγκλειδίσεων, όπως ξέρετε, όπως είναι τα τσιπάκια, τα RFID, τώρα τσιπάμε και τα παιδάκια μόλις γεννηθούν. Έλεος δηλαδή. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Πριν συνεχίσετε, νομίζω ότι πρέπει να ανακαλέσετε, το λέω καλοπροαίρετα, αυτό που είπατε για τον κλήρο. Ο κλήρος είναι αυτός που συνέβαλε στο να υπάρχει το έθνος. Μιλήσατε απαξιωτικά για τον κλήρο. Όχι εγώ, ο κύριος Ταϊκούρας. Να τα πείτε στον κύριο Ταϊκούρα. Αν είμαι ψέματα ο κύριος Ταϊκούρας, να πάτε αύριο να την πείτε να τα πείτε. Εγώ έφερα εφημερίδα που το είπε. Λοιπόν, δεν θα κάνουμε διάλογο. Σας παρακαλώ, σεβαστείτε. Σεβαστείτε τον κόσμο που ήρθε εδώ. Σεβαστείτε τον κόσμο. Σήμερα είναι στην εκκλησία. Τι είστε υπερασπιστούς. Σεβαστείτε τον κόσμο που ήρθε. Σας παρακαλώ. Αδέλφια, του ομέμου, του ομοχρίσκου και του ομοδόξου. Συ, Κύριος ο Θεός. Είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή μη ευρωπιά άνθρωποι, αλλά με τεράστιες δυνατότητες. Γιατί, έχουμε μέσα μας τον Χριστό. Σας λέω λοιπόν, κάντε ησυχία, ησυχία. Σας λέω λοιπόν, ότι αρχή πάντων των κακών υπήρξε ο νόμος 24-22 του 97. Προφανώς τον έχετε ξεχάσει. Όπου ορίζεται σαφώς το άρθρο 2 ότι το θρήσκευμα είναι προσωπικό δεδομένο με συνέπεια το καταστρεπτικό ψαλίδισμα της ταυτότητάς μας από τότε, διότι έγινε στη συνέχεια η αφαίρεση του θρησκεύματος από τις ταυτότητες. Δυστυχώς, κατόπιν ακολούθησαν κρυμνηγών το κατέβασμα των εθνικών και θρησκευτικών μας συμβόλων, ο σταυρός, οι εικόνες, οι σημαίες, ενώ σήμερα μας εμπέρουν έντεχνα την ελληνικότητα και την ορθοδοξία. Κάθε φορά ερωτώμεθα τι μας απομένει, σαφώς το γονίδιό μας, η ορθόδοξος πίστης μας και η ψυχή μας. Δηλαδή αυτά που είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ότι κανείς δεν μπορεί να μας τα πάρει εκτός και αν θέλουμε να τα παραδώσουμε. Θέλουμε να τα παραδώσουμε. Έλεος λοιπόν, ζει Κύριος ο Θεός και εμείς υπάρχουμε στον αγώνα της ομολογίας πίστεως. Ακούστε λοιπόν. Έντρομοι βλέπουμε σήμερα να ψηφίζονται διαφοροί νόμοι και νομοθετήματα. Σαφώς αντιχριστιανικά, σαφώς αντιελληνικά, σαφώς αντιευαγγελικά. Κάθε μέρα ενάντια στην ιστορία μας και την ιερά μας παράδοση. Ιδού λοιπόν τι ψηφίζουν πίσω από την πλάτη μας για πράγματα που ούτε ρωτηθήκαμε ούτε και αντιδράσαμε ποτέ. Το λάχιστο με τους πνευματικούς υπευθύνους αυτού του τόπου, δηλαδή τους ακαδημαϊκούς, αλλά και την ίδια την Εκκλησία. Σε τι ωφεληθήκαμε από τα κατωτέρω, ακούστε τα ποια είναι. Πρώτον, από ποινικοποίηση της μοιχείας, νόμο 13-29-93, έχουμε πλέον ελευθερία ηθών, ξεπεράσαμε τη Σουηδία, η χαλάρωση συνδικού φροντίματος της χριστιανικής κοινωνίας και της πάλε ποτέ ελληνικής οικογενείας. Δεύτερον, πολιτική γάμη και επομένως εύκολο διαζύγιο με διαλυμένες οικογένειες με νόμο 1250 του 82 χωρίς την ευλογία της Εκκλησίας. Τρίτον, από ποινικοποίηση των εκτρώσεων άρθρο ποινικού κώδικα 304 με πρόδειλη κυριολεκτικότητα του ελληνικού έθνους
με ακόλουθο μείωση του πληθυσμού σήμερα, την οποία μείωση του πληθυσμού προσπαθούν πλασματικά να μας την μπερδέψουν και να μας την εξισώσουν με λαθρομετανάστες και να μας πούνε μεγάλος είναι η Ελλάδα. Φτάσαμε τα 30 εκατομμύρια σε λίγα χρόνια, αλλά δεν θα είναι Έλληνες. Γι' αυτό προσέχτε καλά. Όταν θα κληθούμε να ξαναψηφίσουμε, δύο πράγματα θα ζητήσουμε. Αυτούς που θα επιλέξουμε θα είναι Έλληνες το γένος, παιδιές, παιδιές, πάπον προς πάπον, όχι θεσινή ενωπηθέντε. Έλληνες το γένος, πάπον προς πάπον, και ορθόδοξοι επίσης το γένος, πάπον προς πάπον, και βαπτισμένοι ορθόδοξοι κι άλλες τελείες. Και θα δείτε πόσοι θα μείνουν στο τέλος για να ψηφίσετε. Αφού θα ψηφίσετε. Τέταρτον, από ποινικοποίηση των ναρκωτικών ουσιών ξεκίνησαν κάποιοι να λένε και δεν πειράζει, κάτι με μια φουτίδα στις γλάστρες, δεν πειράζει. Και προχτές το είδατε, το είδατε στην τηλεόραση, το περασμένο μήνα του 2007, από ποινικοποιούνται, λέει, τα ελαφρά ναρκωτικά. Εδώ απαγορεύεται το τσιγάρο, διότι είναι το πρώτο βήμα για τα υπόλοιπα ναρκωτικά. Τώρα αφήνουμε τα ελαφρά ναρκωτικά και απαγορεύουμε μόνο τα δυνατά. Που σημαίνει ότι δεν θα παράσει κανένας από τα ελαφρά στα μεγαλύτερα. Το πάθαμε δηλαδή, το πάθαμε σαν τη θρακοποίηση της Καβάλας όταν η ίδια η Θράκη τουρκοποιήθηκε. Θα τα ακούσετε σε λίγο και αυτό με νόμο. Πέμπτον, αποδοχή της εσκεμμένης διαστρεβλώσεως της εθνικής ιστορίας, της έκτης δημοτικού, γιατί έχουμε μαζί μας εκπαιδευτικούς που μου μίλωσαν παρόντες, αλλά και των θρησκευτικών, όπου μαζί με τα υβριστικά το μάθημα έγινε από μάθημα θρησκευτικών σε θρησκεολογία και ολόκληρη ορθοδοξία, η οποία δεν ολοκληρώνεται ούτε με το ράσο, δεν το λέω περιπεκτικά, το λέω πραγματικά. Στο τέλος θα έχουμε μία σελίδα που θα αναφέρεται στην ορθοδοξία. Γιατί οι υπόλοιπες σελίδες θα είναι όλες οι άλλες θρησκείες. Λες και μας νοιάζει να μορφωθούν τα παιδιά μας με τις ξένες θρησκείες. Σαν να μην φάνει η δικιά μας, σαν να μην σ' αρέσει η δικιά μας, σαν να μην ταιριάζει στο αίμα, στις θυσίες, στον υδρότα, αλλά και στα θαύματα τα οποία τα είδαμε σε αυτό το λαό. Γι' αυτό είμαστε ακόμα ζωντανοί. Έκτον, η επιβολή της μονοτεμικής γραφής με άρθρο 1228 το 82 τότε, ούτως ώστε οι νεοέλληνες να μην γνωρίζουν τη φιλοσοφημένη τους πολυενιακή γλώσσα και έτσι να απορρίπτουν την αρχαία ελληνική γραμματεία οι επερχόμενες γενναίες, καθώς και το Ευαγγέλιο που είναι και η γλώσσα τους και η πίστη τους μαζί. Την δίθεν εκφερωμένη ως δύσκολη γλώσσα και επομένως κουραζόμαστε να τη μάθουμε. Ποια? Τη μητρική μας. Εδώ τα εκατομμύρια λαθρομετανάστων που προεκλάβαμε με μεγάλη συμπάθεια, έστω με τα φιλέσπλαχνα στοιχεία που διαθέτουμε ως χριστιανή ορθόδοξη, οι οποίοι συνοστίζονται την κίνδυνα στη χώρα μας κατά την κοινή γνώμη των πτωχευμένων Ελλήνων. Ο σύλλογός μας, ο Άγιος Ιωάννης, ο θεολόγος Παιανίας, που γιορτάζει σήμερα, και οι τέσσερις συνεπώνυμοι σύλλογοι Βορείου Ελλάδος, Αλεξανδρουπόλεως, Καβάλας, Θεσσαλονίκης, που παρίστανται σήμερα εδώ με την αντιπροσωπευτική μου ταυτότητα, γιατί τους αντιπροσωπώ, δεν μπορούν να έρθουν από εκεί πολύ μακριά. Ή άλλωστε πριν από ένα μήνα ήταν εδώ στη μεγάλη συγκέντρωση που κάναμε στην Βουλή των Ελλήνων επιτυχώς. Λοιπόν, με το σύλλογό μας που είχαμε επεξεργαστεί το θέμα το μουσουλμανικό από το 1998, δεν το λέμε με υπερηφάνεια, αναφορικά το λέμε. Σκεφτείτε το 1998, τι ξέρατε για μουσουλμάνους, τι ξέρατε για Ισλάμ, τι ξέρατε για Τζιχάν, τι ξέρατε για Σαρία,
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ τζαμιού και τεμένου, τι ξέρατε τότε? Δεν σας ελέγχουμε, κανείς μας δεν ήξερε τίποτα. Ξεκινήσαμε εκ του μηδενός, επειδή μυριστήκαμε ότι η Σαουδική Αραβία με 26 αραβικά εμιράτα πίσω στην πλάτη της ήρθανε ως χρηματοδότης δύναμης να δημιουργήσουν το τέμενος για το οποίο πολεμήσαμε, για το οποίο συνηθίκαμε, μας έβαλαν χειροπέδες, μας πήγαν στα δικαστήρια και κερδίσαμε με θαύμα εκεί την ημέρα. Καλά σε αυτούς που ήταν μέσα και το είδανε, με θαύμα. Και το λέω αυτό διότι υπήρχαν οι ομάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Γεωργίας, Δασονομείο Κοροπίου και Δασαρχείο Πεντέλης και το υπεροδέ του Μαρκοπούλου, όλοι αυτοί οι ομαδούλες με τους δικηγόρους τους. Και εμείς χωρίς δικηγόρους και κερδίσαμε, δεν έγινε θαύμα. Κερδίσαμε και δεν έγινε στην παιδιά. Πήγαμε, είδαμε τότε τον Χριστόδουλο, μας υπηρεσίωσαν 40 στρέμματα στο σχιστό. Δεν τους στάγει, θέλουν στο κέντρο των Αθηνών. Και το πέτυχαν. Το πέτυχαν παρά τα όσα κάναμε εκεί πέρα. Ένα σωρό άνθρωποι, 7 συλλαλητήρια κάναμε εκεί πέρα στο Βοτανικό. Βάλαμε μέσα στο στρατόπεδο που τόσο φιλόξενη η αξιωματική του ναυτικού κύριε Τσακάλι. Δυστυχώς το δώσαμε αυλοκερδός. Το δώσαμε αυλοκερδός ποιο? Το στρατόπεδο της αρχαιοτέρας βάσεως του ναυτικού, 17,5 στρεμμάτων, όπου υπήρχε το ηρώνο που κατέθεταν στεφάνια στις εθνικές επαιτίους. Και ήρθανε οι νέοι Διοκλητιανοί, γκρεμίσανε τον βωμό αυτό, και το λέω βωμό διότι κάτω στην έδρα του ήταν τα κόκαλα του μια όλη Μουμουλίνα και αδιαφόρησαν και τα πέταξαν, τα διέλυσαν. Δηλαδή διέλυσαν την Ελλάδα μέσα στα μάτια μας και το βλέπαμε. Και το κυριότερο, γκρέμισαν και την εκκλησία την οποία φτιάξαμε με δάκρυα εκεί πέρα και με υδρότα. Η Παναγία την Ελευθερότητα. Είναι εδώ οι πατέρες, εδώ πέρα είναι οι πατέρες που μας βοήθησαν κοντά και κάναμε και δοξολογίες και εσπερινούς κλπ. Αδιαφορώντας το εάν στο στέμα τους εδώ και εδώ έχουν σταυρό και Ελλάδα, και όμως έδιωξαν τους άστεγους που βάλαμε μέσα, που για πρώτη φορά αυτοί οι άνθρωποι γνώρισαν ζεστασιά, γνώρισαν οικογένεια μεταξύ τους. Φτιάξαν οικογένεια από το πουθενά, δεν είχαν τίποτα και κοιμόντουσαν στους δρόμους εδώ στα, μέσα σε χαρτόπουτα, το χειμώνα πέθαναν από το κρύο και το καλοκαίρι από τη ζέστη. Και αυτοί οι άνθρωποι βρήκανε τσουκάλι με φαΐ κάθε μέρα πρωί βράδυ, και όταν μας ήταν η γειτονιά να πηγαίνουμε με τάδες, φιλοτιμηθήκανε και δίνανε τόσα πολλά που δεν ξέρανε τι να τα κάνουμε, και τα δίνανε και σε άλλους στόχους. Και διώξανε ποιους? Και τους άστεγους, τους οποίους άστεγους τους κάνανε αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν για μας εναντίον ημών. Δεν γεννηθήκαν άστεγοι και τους βγάλαν έξω. Έλεγαν δηλαδή σε αυτή τη χώρα. Για τους άστεγους όμως δεν βγήκε κανένας από τη Βουλή των Ελλήνων να πει να τους βάλουμε κάπου, να τους ταΐσουμε, να τους ποτίσουμε, να τους δίσουμε, τίποτα. Άφησε να πεθάνουμε για να γλιτώσουμε τα συνταξιοδοτικά τους. Αλλά ούτε και η Εκκλησία είπε δώστε ένα κομμάτι ψωμί, ξέρουμε ότι παντού δίνουν διάφορα γεύματα, για αυτού δεν υπήρχε γεύμα. Για πρώτη φορά είδαν γεύματα εκεί μέσα με πολύ αγάπη. Αυτό που λέτε το ξεπερνάω λοιπόν, το ξεπερνάω. Και ό,τι λέμε από εδώ πέρα μας καλύπτει ο αντιρατσισμός μόνο για να μας κουδώσουν το στόμα του οπουδήποτε άλλη ενίδευση και άλλη άποψη θα μας προσάβαλε όλους, είτε προέρχεται από πολιτικούς είτε από άλλους κύκλους. Αλλά και το όχι στο μουσουλμανικό τέμενο που πολλοί φωνάζουνε, αλλά δεν τους είχαμε κοντά μας από τότε. Δεν είδαμε τα χέρια τους σημαδεμένα από τις χειροπέδες. Δεν ήρθαν να αντιμετωπίσουν τα ΜΑΤ, να φάνε και καμία. Και μιλάνε έτσι, χωρίς καμία υποχρέωση και υπευθυνότητα. Απλά να μιλάνε για το μουσουλμανικό τέμενος, γιατί είμαστε βάρβαροι, ότι είμαστε ρατσιστές, ότι είμαστε το ένα και το άλλο και δεν θέλουμε.
να φιλοξενήσουμε τους ανθρώπους εδώ πέρα που έρχονται με άλλο σκοπό. Με άλλο σκοπό. Το τέλος το οποίο ήρθε με νόμο και αυτό στην πόλη των Αγίων. Είναι ο νόμος 2833 του 03. Και μετά από 3 χρόνια ακολούθησε κι άλλος νόμος. Σαν να μην έφτανε ο πρώτος, ο 3512 του 06. Πάντα ελαφρά την καρδία. Τότε ψηφίσαμε 196 ναι, έναντι 16 όχι. Γι' αυτό είπα, όλα αυτά που ψηφίζονται δεν έχουν την ευθύνη άπαντες οι 300. Κάποιοι δεν ψηφίζουν. Προς τιμή τους. Είναι όμως απειροελάχιστη και περνάει το μήνυμα των πολλών. Δυστυχώς. Και έτσι κατοχυρώνεται το μουσουλμανικό τέμενο του Βοτανικού παρά τις προσπάθειες και θυσίες των Ελλήνων Ορθοδόξων Συλλόγων. 36 σύλλογοι ήμασταν εκεί μαζί με τους γείτονες και το Δήμο του Βοτανικού με τα γνωστά γεγονότα. Όλο φτάσαμε στο σύμφωνο συμβίωσης. Έσκος. Δώστε μου, κύριε, εσείς που λέτε εκεί, δώστε μου μια απάντηση της Εκκλησίας για το σύμφωνο συμβίωσης. Και αν μου το πείτε, θα σας πω συγχαρητήρια, γιατί εμείς κάναμε το διάβημα. Εμείς οι πολιτικοί, οι πολίτες, τι είμαστε εμείς, γιατί να παίρνουμε εμείς τις ευθύνες της λάδες μας. Το σύμφωνο συμβίωση λοιπόν που ψήφισε η Βουλή με ψήφισμα την 23η 12 του 15 με ψήφους 194 και 29 όχι. Θα λέγαμε από το Πεντηκοστάριο οι δικιάδε μους άπασου των τόπων. Άλλο έτρωμα και αυτό που ψηφίστηκε από τους σοφούς της Βουλής που ανατρέπει όλα τα ηθικά, κοινωνικά, θρησκευτικά μας έθιμα ως και τις ιερές παραδόσεις του έθνους. Ένατον, ο νόμος περί καλλικράτειων, ο 3852 του 10, που εμέσως πριν σαφώς τουρκοποιείται η Δυτική Θράκη, το καταλάβατε. Διότι όταν βγήκε ο Μουφτής, ήρθε την άλλη μέρα ο Ερντογάν με τη μέσα αρχηγού κράτους και εδώ τα παπαδεράκια είπανε ότι έκανε επίσκεψη εθνοτυπικά. Αυτοί είμαστε και το ανεχόμαστε. Αυτό είπαν τα παπαδεράκια, τα πληρωμένα που εσείς παρακολουθείτε το Survivor. Γι' αυτό λοιπόν προσέχετε. Σωστό. Και το Σεβραϊκέ συναγωγές λοιπόν, και μασονικές το έθνο. Είναι αυτοί που παρέμειναν έως σήμερα να διεκδικούν ως Έλληνες πολίτες που διαφέρουν μόνο κατά το θρήσκευμα. Έλληνες πολίτες διαφέρουν μόνο κατά το θρήσκευμα. Είναι όλοι δικοί μας δηλαδή. Αλλά τότε ο νόμος του Καλλικράτη τους έδινε το δικαίωμα να αυτονομείται και να αυτοπροσδιορίζεται ως Τουρκία. Το καταλάβατε. Και το ανεχόμαστε γι' αυτό. Δέκατον, το νόμο περί κάρτας του πολίτη που ακούσατε, το νόμο 3979 του 11, με 32 άρθρα από τα οποία το άρθρο 16 αναφέρεται στην καρδιά της κάρτας ή την ηλεκτρονική ταυτοποίηση που ξεκίνησε από το 1986, όπως σας είπα, με το νόμο 1599 του 86, τότε ήταν το ΕΚΑΜ 666. Και ολοκληρώθηκε πιλωτικά ως άμυγα το 2002 με το νόμο 3655. Είδατε τι ωραία, όλα νόμιμα με νόμο. Για τολμήστε να παραβείτε κάτι από αυτά τα ψηφίσματα που γίνανε νόμοι. Θα είστε παράνομοι, αντισυνταγματικοί και την άλλη ώρα περάστε κύριοι μέσα στο ψητό. Περάστε. Αυτοί είμαστε λοιπόν οι Έλληνες και εκεί που καταλήξαμε και δεν μπορούμε να αντιδράσουμε περαιτέρω. Όπως διευκρίνησε ο κύριος Λάμπρος Παπαδί μας, διότι επαναλαμβάνω και ο κύριος και οι Ουλοί έλεγαν, φέρετε παιδιά, τι είναι το 666, κάτω, ένας αριθμός είναι. Βάτω το 555, το 432, το 18, γιατί το 666, το είχαν διαβάσει πριν από εμάς,
από τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, μεγάλη του η χάρη σήμερα, διότι αυτός μας άνοιξε τα μάτια και μας είπε ότι θα είναι ο αριθμός ή το όνομα του θηρίου. Να το λοιπόν το είδαμε μπροστά μας, σε κάθε εντριβή όπως είπε ο Άγιος Μεθόδιος Παπαντάω. Και πάμε στη συνέχεια και μιλάμε για τον όπως είπε ο Λάμπρος ο παπαδί μας, είπε το εξής, ότι είναι βέβαιο ότι θα υπάρχει το 666 στις ταυτότητες, όπως υπάρχει σε όλη την χαμηλά. Σε κάμα. Σε κάμα. Όποιος το παίρνει λοιπόν, παίρνει το 666. Τι σημαίνει αυτό? Μας βγάζουν τον Χριστό από το Σύνταγμα, με την καινούργια αναθεώρηση που θα γίνει με τον κύριο Κατρούγκαλο και την ομάδα του, που μακάρι τον φροντίσει ο Θεός να μην το κάνει, να βγάλει τον Τριαδικό Θεό, γιατί είναι έτοιμο το 666 απλούστατα. Και όποιος παίρνει το 666 ή το χειρίζεται, δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να αραίνει ροδοπέταλα την οδό του Αντιχρίστου που έρχεται. Και δεν έρχεται μόνος του επειδή έχει δύναμη, καμία δύναμη δεν έχει μπροστά στη δύναμη του Χριστού. Όμως του τη δίνουμε εμείς με τις πράξεις μας και τις παραχωρήσεις μας. Καταλάβετε το. Και φάνουμε στον νόμο 44-46 του 16 για την περίφημη αχρήματη κοινωνία με πλαστικό χρήμα, όπου καθορίζονται οι αντικειμενικές προϋποθέσεις κήρυξης, πτώχευσης του ελληνικού λαού με το ΦΕΚ 240 στις 12-12 του 16. Ο επιλεγόμενος, προσέχετε, ο επιλεγόμενος από τους ίδιους, πτωχευτικός κώδικας. Και προχωράμε στον νόμο περί συνθήκης έγκαιρ. Εδώ πέρα να δείτε τι έχει. Όλα μια χαρά, όλα θα ελέγχονται, ασφάλεια, τα πάντα ευχαρίζει, σηκώνει τέλεια, ικανοποίηση, όπως μου κάνει χαρούμενο και δεν ξέρω τι μας γίνεται, γιατί όταν κάποιοι πολιτικοί ερωτήσαν τι θα πει συνθήκης έγκαιρ, μας είπαν ρε παιδιά την υπογράψαμε, αλλά δεν μπορούμε να τη διαβάσουμε, γιατί ήταν ένας τόμος 5.000 σελίδες, πού να τη διαβάσουμε. Και είχαμε 3-24 ώρα στην διάθεσή μας για να τη θυμίσουμε. Και το ψήφισαν, καλή την πίστη, αφενός και αφετέρου λόγω γραμμής κόμματος. Γι' αυτό λοιπόν όλοι αυτοί σε όλα τα κόμματα πιστεύουν ότι έχουν κάποια συνείδηση, την οποία όμως δεν ενεργοποιούν επειδή είναι υποχρεωμένοι να κρατάνε γραμμή κόμματος, γιατί διαφορετικά θα απομειθούν από το κόμμα. Και αυτή είναι η μεγάλη ζημιά, διότι δεν πράττουν ως αυτεξούσιο που τους έδωσε ο Θεός να έχουν την ευθύνη στην πλάτη τους του καλού ή του κακού, αλλά κάνουν ό,τι τους λένε τα άλλα παπαγαλάκια. Και όταν λένε ότι δουλεύουμε για εσάς, μου πιστεύετε, 12.000 το μήνα παίρνει ο καθένας, ανάλογα με τις επιτροπές, 22.000 παίρνουν οι ευρωβουλευτές, μια χαρά είναι, γιατί να χάσουν τις θέσεις για μας. Και εμείς ας μηνάμε, ας τρέχουμε στα πεζοδρόμια και ανθρώπους βλέπετε να ανοίγουν σκουπιδοτελεχέδες για να τρώνε, για να επιβιώσουν, και παιδάκια που υποφημάνε στο σχολείο γιατί δεν έχουν φαγητό να ξεκινήσουν την ημέρα τους, και ο εγκέφαλος δεν μπορεί να παράγει άλλο γλυκογόνο και δεν μπορεί να πάρουν, ας πούμε, ένα σάντουι, ένα γάλα, ένα γλυκό το πρωί, και πάνε και υποφημάνε. Αυτό το φαινόμενο είναι των τελευταίων ετών και κανείς δεν συγκινείται. Και το σε ευρωπαϊκές συναγωγές. Θα το πω εγώ. Τελειώνω. Η συνθήκη Σέγγεν λοιπόν που ψηφίστηκε την 14η έτου του 85 για την Ευρώπη και το 92 για την Ελλάδα, όπου παρεδόθη η Ελλάδα ανεφόρος στους τραπεζίτες που οδήγησε στον αργό θάνατο διαπτωχεύσεως τόσο οικονομικός όσο και πνευματικός, καθώς και ηθικός των ανυπεράσπιστων Ελλήνων πλέον. Αφού 2 μήνες πριν προηγήθηκε η συνθήκη του Μάστρι με 17 πρωτόκολλα και 33 δηλώσεις, όπου η Ελλάδα έπρεπε να αλλάξει πρόσωπο για να αναρρεστεί στους Ευρωπαίους.
Μας πρόδωσαν ενουπεχτής, δυστυχώς. Και φτάσαμε, προσέχτε, φτάσαμε στις άγγιλες ταυτότητες των μαθητών των ελληνικών σχολείων. Αμόρυμα παιδάκια, ανήλικα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην ελεύθερη επιλογή του φίλου, την οποία τους επιβάλλουν. Θα διαλέγει το παιδάκι των 5, των 6, των 7, των 12 ετών, εάν του αρέσει να αγοράκι ή κοριτσάκι. Καταλαβαίνετε, τι άλλο περιμένουμε από αυτούς. Και όμως τους χειροκροτάμε. Τους έχουμε μαζί μας σε διάφορες εκδηλώσεις, ακόμα και θρησκευτικές. Όλους αυτούς πολιτικούς. Και έρχονται, ας πούμε, τους χειροκροτάμε. Και μάλιστα κάποιοι ιεράρχες λένε ψηφίστε τον τάδε, ψηφίστε τον τάδε, είναι αδελφός μας, είναι πολύ καλός και θα φροντίσει όλους εμάς. Πώς, με αυτά που ακούσατε. Με λίγα λόγια τελειώνω. Βάσει όλων των ανωτέρων ψηφισμάτων, η σημερινή Βουλή των Ελλήνων μας θέλει διαφορετικούς, αμόνιμους, αδέσποτους, στιγματισμένους, ελεγχόμενους. Δηλαδή, θα προτιμούσε να μην λεγόμαστε Έλληνες, να μην είμαστε Έλληνες, να μην είμαστε χριστιανοί, να μην είμαστε ελεύθεροι πολίτες, να μην διευθυνθούμε κανένα ιδανικό και αξίες από τη λευματόδερφη ιστορία μας. Από τον νου μεγάλο Αλεξάνδρου και πλέον μέχρι τη σημερινή ιστορία που διαγράφεται με δόξες, αλλά τη βοήθεια του αληθινού Θεού, όπως σας είπα, υπάρχουν μαρτυρίες στο Πεντάγωνο από ανθρώπους που είδαν την Παναγιά μπροστά στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το 40 και το 41. Λοιπόν, τι μας θέλουν όταν δεν θέλουν να είμαστε όλα αυτά? Μας θέλουν ανώμαλους, ομοφιλόφιλους, χωρίς οικογένειες, πεινασμένους, χωρίς αρετές, χωρίς αξίες, χωρίς ιδανικά, απλά να αρέσουμε σε όλους αυτούς. Γιατί? Γιατί όλοι αυτοί είναι έτσι. Και χωρίς ταυτότητα. Όλοι ανώμαλοι. Τέλος έχουμε και τις ύπουλες διώσεις. Υπάρχουν και ύπουλες διώσεις των ορθοδόξων προπηρυγίων της πίστεως. Το 2002 κορυφώθηκε με εμπάργκο, στερήσεις, πείνα, κατατρεγμούς, υποφαντίες, 56 δικαστήρια και 7 εφετεία μέχρι σήμερα, με το ίδιο κατηγορητήριο. Ποιος? Ιερά Μονή Εσφυγμένου. Βλέπετε τι. Το πανώ εκεί. Με αστυνομικά μέτρα κλπ. Και φτάσαμε την 28η του Ιανουαρίου του 2017, που στο ορκωτό τριμελές δικαστήριο της Θεσσαλονίκης καταδικάστηκε με 20ετή κάθεξη ο ηγούμενος της φωνής Γέρον κύριος Μεθόδιος, ή την εκκλησιά του των κοινών, που κανένας του κοινού πολιτικού σήμερα δεν έχει ευκάβει, μέχρι και αυτή τα παλιόπαιδα που γράφανε οι εφημερίδες, από Εξάρια μέχρι τη Βουλή των Ελλήνων μπροστά στον Άννα Στρατιώτη, τα περίπτερα που έχουν οι Έλληνες εκεί πέρα, τα κατακάτσαν όλα, δεν συνελήφθη ουδής. Κι αν συλλαμβάνετε, μετά από ένα-δύο μήνες, αφήνετε ελεύθερο. Ο γέροντας, 20 χρόνια κάθεση. Σκεφτείτε η κακότητα, σκεφτείτε η έντεχνη βία, η υπόγεια διαδρομή. Στέλνουν φυλακή την Ορθοδοξία, χτίζουνε τζαμί στην τρομοκρατία. Θέλουν λοιπόν να καταργήσουν και το άρθρο του Συντάγματος που αναφέρεται στο όνομα της Αγίας Τριάδος, που κυρίως ταυτοποιεί, προσέξτε, ταυτοποιεί Ελλάδα, Έλληνες και τον νόμο. Στο όνομα όμως του Τριαδικού Θεού, αυτό δηλώνει ότι το Ελληνικό Σύνταγμα, όπως σας είπα προηγουμένως, έχει ταυτότητα, είναι το μοναδικό.
αν δεν τους αγγίζουν τα κάθε τόσο αναθέματα που τους φέρνουν. Αδέρφια μου, όσο αγγεί το τάμα του έθνους, διότι παραμένουμε ανάξιοι απόγονοι ορισμένων προγόνων πεφωτισμένων, περάσανε ήδη 196 χρόνια χωρίς να το πραγματοποιήσουμε. Οφείλω να αναφέρω το ζευγάρι τον κύριο Ιωάννη και Κατερίνη Γεωργόπουλο. Λοιπόν, ο κύριος Αναγνωστόπουλος, οι οποίοι δώσανε μια ολόκληρη περιουσία για να γίνει το τάμα του έθνους. Δυστυχώς, τρεις φορές επερώτηση μέσα στην διαρκή ελασύνοδος, η σύνοδος απεφάνθηκε. Αυτό είναι επίσημο, διότι βγήκε στον κήπο από τους ίδιους και καλύτερα αρνήθηκε. Δεν τα αφήνετε, λέει, να το κάνουμε το 2021 με τα 200 χρόνια της Πανικενεσίας. Οι άνθρωποι μείναν άνοδοι διότι ο Κυριάννης είναι 90 χρονών και η γυναίκα του 87. Θα ζήσουμε λέει μέχρι το 2021 για να δούμε να πραγματοποιείται το όραμα του έθνους που το ψήφισε ο Καποδίστριας, ο Κολοκοτρώνης και όλοι οι επιζήσαντες τότε εθνοπατέρες πραγματικοί. Αυτοί είμαστε λοιπόν, αυτοί είμαστε και είναι και η απάντηση του Κυρίου που προηγουμένως μου είπε. Εγώ δεν είμαι εναντίον της Εκκλησίας, είμαι υπέρ της Εκκλησίας όταν η Εκκλησία σέβεται τον εαυτό της και πράττει αυτό που πήραν από τους Αγίους Πατέρες και από τους προφήτες και από τους μάρτυρες και οσιομάρτυρες αλλά και από τους Αποστόλους. Εάν τηρούν λοιπόν τους ιερούς κανόνες, είμαστε μαζί τους. Όταν τους καταπατούν, θα μας βρουν απέναντι. Αδέρφια μας, επίγουσα χρήπτης εδώ και τώρα. Η Ανάσταση του έθνους δεν θα αργήσει να έρθει. Καλή ανάληψη και καλή ανάληψη για το έθνους η Πέμπτη που μας έρχεται. Που ξέρετε μέχρι τότε μπορεί να έχει γίνει και το θαύμα. Σας ευχαριστώ για την υπομονή. Μισό λεπτό για να κλείσουμε την όμορφη αυτή ημερίδα που ήταν συγκέντρωση αποκλειστική Ελλήνων Ορθοδόξων. Είμαστε μία γροθιά. Δεν μας χωρίζει τίποτα. Προσέξτε, μην υπόκειστε σε υποβολές συντοφαντίας και μυσαλλοδοξίας. Δεν μας χωρίζει τίποτα, είμαστε όλοι ενωμένοι, μια γροθιά, όπως όταν θα τύχει να μην τύχει. Να κάνει κανένα διάβημα ο Ερντογάν και θα λέμε ότι εγώ είμαι του Κυφάτου, Απολλώ και του Παύλου και δεν μπορώ να λάβω μέρος. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος!